Υπήρχαν αρκετές ακυρώσεις στην πρώτη περίοδο, στο ξεκίνημα της σεζόν Μάιο και Ιούνιο, μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα δεν θα έχουμε άλλες ακυρώσεις, ότι οι βασικές μας αγορές θα στηρίξουν την επιλογή τους και δεν θα έχουμε ακυρώσεις είτε για λόγω ακυρώσεων πτήσεων όπως υπήρξαν από την Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, σε χαμηλότερα ποσοστά βέβαια από τη βασική μας αγορά. Και θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επιλογή τους για Κρήτη και Ελλάδα και να έχουμε αύξηση των κρατήσεων και σταθεροποίηση της αγοράς. Επίσης να έχουμε και επιμήκυση της σεζόν, να έχουμε μία επιλογή των τουριστών μέχρι το τέλος της σεζόν, να έχουμε μία επιμήκυση, να τραβήξει λίγο περισσότερο η σεζόν για να αναπληρωθούν οι μέρες που χάθηκαν. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πλειοψηφία του κλάδου δεν έχει κάνει τεράστια μείωση τιμών, γιατί δεν χρειάζεται, νομίζω, άσχετα που είναι μειωμένες κρατήσεις. Θεωρώ ότι η Κρήτη μας πάντα πουλούσε σε πολύ. Ήταν πολύ καλό το value for money που πουλούσε. Αυτό αναγνωριζόταν και από τους επισκέπτες. Η παροχή υπηρεσιών είναι πάρα πολύ καλή. Οι υποδομές μας στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία είναι πολύ υψηλές. Από εκεί και πέρα, το ότι έχουμε λίγο χαμηλές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, στις ευρύτερες περιοχές, έτερων εκάτων. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι αναγκαίο η μείωση των τιμών για να έχουμε κόσμο και θεωρώ ότι δεν έχει σε καμία περίπτωση κάνει η Κρήτη υπερτιμολόγηση των παροχών της και να είναι ένας από τους λόγους ο οποίος έχει μείωση κρατήσεων. Νομίζω ότι έχουν παίξει το ρόλο τους άλλοι παράγοντες, όπως η οικονομική κρίση, η αύξηση της ενεργειακής οικονομικής κρίσης, όπως η κρίση του πολέμου και πολλά άλλα πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση η αύξηση των τιμών.